Καλημέρα σας. Και καλή χρονιά να σας ευχηθώ. Ευχαριστώ επίσης. Λοιπόν, η θέση σας παραμένει, αντιλαμβάνομαι, η ίδια, ότι τα ιδιωτικά οχήματα στη Μακαρίου δεν θα έπρεπε να επιτραπούν, παρά μόνο εκείνων των εξαιρέσεων που όλοι γνωρίζουμε και όλοι λέμε. Θεωρείτε ότι θα είναι πισωγύρισμα η όλη κατάσταση με το να επιτρέψουμε τα ιδιωτικά αγιοταχή στην ανανεωμένη λεωφόρο Μακαρίου? Να πω καταρχήν ότι η θέση μας είναι αυτή η οποία πάρθηκε ως απόφαση για την υλοποίηση του έργου πριν από 5 χρόνια. Δηλαδή η απόφαση και αυτό που προβαλλόταν όλα αυτά τα χρόνια ήταν ότι με την ολοκλήρωση του έργου θα επιτρεπόταν μόνο αμφίδρομη κυκλοφορία λεωφορείων και εξουσιοδοτημένων οχημάτων, είτε κατοίκων είτε για σκοπούς τροφοδοσίας. Αυτό που ενοχλεί το ΕΤΕΚ, αν θέλετε, είναι η αναβλητικότητα που επικρατεί. Ενοχλεί το ότι ένα έργο προγραμματίζεται εδώ και 5 χρόνια και στο παραπέντε, αντί όλα να ήταν έτοιμα, είτε αυτό ονομάζεται θεσμικό πλαίσιο, είτε αυτό ονομάζεται ενίσχυση δρομολογίων λεωφορείων, είτε αυτό ονομάζεται κάμερες φωτοεπισήμασης, είτε αυτό ονομάζεται μονοδρόμηση της Μακαρίου από το Aluminium Tower μέχρι τα φώτα της αστυνομίας της Λυκαβητού. Όλα τούτα έπρεπε να ήταν έτοιμα σήμερα με την ολοκλήρωση του έργου ως είχε σχεδιαστεί να δοθεί στο κοινό. Αντί τούτου, στο παραπέντε, παρόλες τις συμβουλές του Φορέα Κυκλοφοριακών Μελετών, αποφασίζεται να ανατραπεί ο σχεδιασμός. Οι αρμόδιοι λένε αυτό είναι προσωρινό μέτρο. Εμείς λέμε ουδέ μονιμότερο του προσωρινού. Θα έπρεπε να ασκηθεί πίεση σε όλους, να αναλάβουν ευθύνες όλοι όσοι είχαν υποχρέωση να κάνουν κάποια συγκεκριμένα συνεργασία για να μπορέσει να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός για το έργο. Αντί τούτου, στο παραπέντε λαμβάνονται αποφάσεις οι οποίες ανατρέπουν τους αρχικούς σχεδιασμούς, έστω και υπό τη μορφή προσωρινού μέτρου. Ναι. Είναι αυτό που πρέπει να ενοχλεί όχι μόνο το ΕΤΕΚ, αλλά και τον κάθε πολίτη, που ένα πρόβλημα όπως το κυκλοφοριακό, ένα πρόβλημα όπως η μη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, όπως η μη ενίσχυση ή ενθάρρυνση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς, να είναι μια ταλαιπωρία καθημερινή σε όλους, λόγω του ότι δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα με βάση το οποίο να λειτουργούμε όλοι για να κάνουμε καλύτερο το επίπεδο, την ποιότητα ζωής των πολιτών, αντί να εκνευρίζονται καθημερινά στους δρόμους, να σπαταλούν χρόνο, να σπαταλούν καύσιμα, να σπαταλούν επιβάρηση στο περιβάλλον και πολλά άλλα ζητήματα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Μπήκε και η άσφαλτος βεβαίως εκεί στη Μακαρίου, δηλαδή μπήκε άσφαλτος. Ενώ βλέπουμε ότι υπάρχει άσφαλτος. Ασφαλτός, εγώ έλεγα θα μπορούσε να ήταν κυβόληθη το τελικό τάπεδο, αλλά ακόμα και με την ασφαλτό, η τεκμηρίωση της επίστρωσης με τον ασφαλτό είναι λόγω του ότι να υπάρχει μεγάλη διακίνηση, βαριά διακίνηση λεωφορείων με την ολοκλήρωση όλων των έργων που θα σημαίνει μόνο κυκλοφορία λεωφορείων, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι να προγραμματίζουμε έργα, να διατηρούμε, να ακολουθούμε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ο κάθε ένας το κομμάτι που του αναλογεί να το διεκπεραιώνει στην ώρα του, έτσι ώστε αυτά τα έργα να ωφελέσουν, να αγκαλιαστούν, να συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας των πολιτών. Τώρα, και ξαναλέω, και όχι στο παραπέντε να ανατρέπουμε σχεδιασμούς, να αγνοούμε συμβουλές τεχνοκρατών και να αποφασίσουμε να διαφοροποιούμε, ξαναλέω, έστω και προσωρινά. Εδώ έπρεπε σήμερα να συζητούμε ποιοι είχαν ευθύνη έγκαιρα αυτά τα τελευταία 5 χρόνια να προγραμμάτιζαν ούτως ώστε να είναι έτοιμα οι κάμερες, οι φωτοεπισήμανσεις, πώς ονομάζονται, για σκοπούς ελέγχου της πρόσβασης στη Μακαρίου. Ποιοι ήταν υπεύθυνοι? Δεύτερο, ποιοι ήταν υπεύθυνοι τούτα τα 5 χρόνια που συζητούμε με την ολοκλήρωση του έργου? Ξέραμε όλοι ότι θα ολοκληρωνόταν το έργο. Ποιος ήταν υπεύθυνος να προωθήσει την νομοθετική ρύθμιση που απαιτείται για να μπορέσει να λειτουργήσει το έργο ως είχε σχεδιαστεί? Τρίτον, ποιος ήταν υπεύθυνος και με ποιο χρονοδιάγραμμα έπρεπε να ολοκληρωθεί η μονοδρόμηση από το Aluminium Tower μέχρι το σημείο της Μακαρίου που μιλούμε σήμερα?
μπορώ να σας απαριθμίσω 15 σημεία που έπρεπε ο κόσμος να φωνάζει. Είναι, επειδή, γιατί έπρεπε να φωνάζει? Γιατί αυτός είναι που δέχεται όλη αυτή την ταλαιπωρία καθημερινά. Ναι. Και όχι μόνο ο κόσμος, σαν λέω, και το περιβάλλον και η εθνική οικονομία και πολλά άλλα ζητήματα. Επειδή αναφερθήκατε στο προσωρινό, να πούμε ότι ο Δήμος έλαβε προσωρινή έγκριση από τον αρχηγό της αστυνομίας για την ρύθμιση που λέμε τώρα, που θα ξεκινήσει από αύριο, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Και ο Δήμος θα αιτηθεί για να γίνει η ανανέωση αυτής της προσωρινής έγκρισης. Άρα γι' αυτό λέτε κι εσείς ότι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, αντιλαμβάνομαι. Γι' αυτό και η έκκληση μας προς το Δήμο είναι όλοι μαζί να πιέσουμε εκεί που πρέπει, ούτως ώστε να μην ζητηθεί άλλη αναβολή του να δοθεί στα λεωφορεία ο δρόμος. Δηλαδή, να μην δοθεί άλλη αναβολή πέραν του ενός μηνός, για να μπορέσει αυτός ο μήνας να γίνουν όλες εκείνες οι ενέργειες που πρέπει, για να μην ξαναζητηθεί, που κακώς έχει δοθεί η γνώμη του επιμελητηρίου αυτή είναι, και κακώς ο αρχηγός της αστυνομίας έχει αναιρέσει τον φορέα κυκλοφοριακών μελετών, ο οποίος αποτελείται και από εκπροσώπους της αστυνομίας και από εκπροσώπους των δημοσίων έργων, αποτελείται από μια ομάδα τεχνοκρατών. Ναι. Οι οποίοι τεχνοκράτες είπαν ότι θα πρέπει όταν θα ανοίξει Μακαρίου να ανοίξει με τον σωστό τρόπο. Δηλαδή να δοθεί σε αφίδρομη κυκλοφορία λεωφορείων και σε εξουσιοδοτημένα οχήματα. Να μην ανοίξει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, γιατί αυτό πιθανόν να θεωρηθεί ως μια κεχτημένη διαδικασία και ούτω καθεξής. Ναι. Γι' αυτό είμαστε έντονοι σε αυτό το θέμα και γι' αυτό καλούμε το Δήμο μαζί να πάμε να διεκδικήσουμε αν κάποιες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν από τμήματα του κράτους έγκαιρα να γίνουν, για να είμαστε και ωφέλιμοι και παραγωγικοί και όχι απλά να βγαίνουμε στα παράθυρα των τηλεοράσεων να λέει ο καθένας τα δικά του. Ευκαιρία να σας βλέπουμε κιόλας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνου. Να είστε καλά. Να είστε καλά.